Με πορεία προς το Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης ξεκίνησε το καυτό διήμερο κινητοποιήσεων από την κίνηση Ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή που συντονίζει τις κινητοποιήσεις σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Τουλάχιστον 500 άτομα συμμετέχουν στην κινητοποίηση που διοργάνωσε η ΚΕΡΦΑ στον Εύρο. Σήμερα είμαστε εδώ εκφράζοντας την αγανάκτησή μας με τα πνιγμένα παιδιά στο Αιγαίο για τις γυναίκες που χάσανε τη ζωή τους και πνιγήκανε. Λέμε να μπει τέλος σε αυτό το έσχος. Για μας πρέπει να πέσει ο φράχτης. Πάνω απ' όλα πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα ώστε να περνάει αυτός ο κόσμος με ασφάλεια. Δεν μπορούν οι κατατρεγμένοι των πολέμων να αντιμετωπίζονται με Frontex, με στρατόπεδα συγκέντρωσης και να τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους διακινητές. Τέρμα λοιπόν στους πνιγμούς, καλούμε την κυβέρνηση να αλλάξει την πολιτική της και να δώσει δυνατότητα να περνάει αυτός ο κόσμος κανονικά από τα σύνορα. Η ομάδα φίλου της Ανταρσία, που είναι μια ομάδα η οποία έχει ευαισθητοποιείται και κινητοποιείται πάνω σε ζητήματα σεξισμού και καταπίεσης με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, δεν θα μπορούσε να λείψει από μια αντιρατσιστική διαδήλωση όπως η σημερινή. Όχι μόνο γιατί σαν ομάδα τα 2 χρόνια της ύπαρξής μας έχουμε πλαισιώσει τις περισσότερες, αν όχι όλες, αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις, αλλά και γιατί θεωρούμε ότι το ζήτημα της καταπίεσης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ξεκομμένο και απομονωμένο από κάθε έναν που υφίσταται αυτή την καταπίεση. Ήρθαμε εδώ γιατί θέλουμε ασφαλή πέρασμα, θέλουμε να σταματήσουν οι θάνατοι στο Αιγαίο και στην Ελλάδα, θέλουμε οι πρόσφυγες να έχουν ασφαλή και αξιοπρεπή διάβαση ή παραμονή στη χώρα μας. Οι διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους της Αλεξανδρούπολης διεκδικώντας ανοιχτά σύνορα ώστε να μπει τέλος στους πνιγμούς στο Αιγαίο των Μικρών Αϊλάν, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, θυμίζοντας ότι το διήμερο θα πολιορκηθούν οι φράχτες από τον Εύρο ως το Καλέ της Γαλλίας και την Κωνσταντινούπολη. Είμαστε όλοι εδώ και το μήνυμά μας είναι πολύ δυνατό. Το σημερινό μας διήμερο ξεκινάει με μια μεγάλη συγκέντρωση. Ένας απολογισμός μόνο από τη χθεσινή μέρα, 35 νεκρά παιδιά και γυναίκες από τα νέα ναυάγια που γίνανε μέσα στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Το σύνθημα «Φράχτη σημαίνει πρόσφυγες πνιγμένοι» είναι πραγματικότητα. Και μόνο το δικό μας κίνημα, η αποφασιστικότητα καταρχήν των ίδιων των προσφύγων, είναι αυτή που μπορεί να τους σταματήσει. Απαιτούμε όχι άλλος πνιγμένος κόσμος, όχι άλλη πνιγμένη εργατιά. Είμαστε μαζί σας και ας ετοιμαστούμε όλοι μαζί με την αφετηρία σήμερα για την απεργία της 4ης του Φλεβάρη. Δεν θα αφήσουμε να περάσουν τα αντεργατικά μέτρα. Ήρθε η ώρα να ακουστεί προς όλους η φωνή συμπαράστασης για τους κατατρεγμένους από τους πολέμους, την πείνα, την οικολογική καταστροφή, πρόσφυγες και μετανάστες. Ήρθε η ώρα να φωνάξουμε όλα, όχι άλλα πνιγμένα παιδιά στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος, πλαισίωσε την κινητοποίηση της ΚΕΡΦΑ στην Αλεξανδρούπολη δια του αντιπροσώπου της και εμπνευστή της Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου. Διαδηλωτές ενάντια στον φράχτη και ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο εμπνευστής της κοινωνικής κουζίνας που παίρνει την κατσαρόλα του και μαγειρεύει καθημερινά για όσους έχουν ανάγκη. Όπως είπε, καμία δράση ανθρωπισμού δεν μπορεί να τον αφήσει ασυγκίνητο και έτσι πήρε τα μαγειρικά του και ταξίδεψε στην Αλεξανδρούπολη για να διαδηλώσει και αυτός με τον δικό του μοναδικό και ανθρώπινο τρόπο. Λειτουργεί 4 χρόνια. Καθημερινά μαγειρεύει στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο τώρα πλέον, σε όλη την Ελλάδα. Με αυτό το στόχο αυτό, να επικοινωνήσουμε μαζί με τους ανθρώπους, να προσφέρουμε φαγητό σε αυτούς που έχουν ανάγκη, όχι όμως σαν ελεημοσύνη, σαν συσίτιο, καθώντας και τρώγοντας από το ίδιο φαγητό. Έτσι τους δείχνουμε το σεβασμό μας, έτσι τους δείχνουμε την έμπραχτη αλληλεγγύη μας, έτσι τους δείχνουμε ότι δεν είμαστε κάτι παραπάνω εμείς από αυτούς και έτσι τους αναπεντάσουμε στην κοινωνία. Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος, ξεκίνησε από τις ανάγκες που προέκυψαν με την οικονομική κρίση. Ευπρόσδεκτοι είναι όλοι, ανεξαρτήτου εθνικότητας και κοινωνικών στρωμάτων. Η ιδέα αυτή μεγάλωσε και μέσω αυτής σητίζονται ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποι μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι άμα είναι να σώνονται ανθρώπινες ζωές, τα σύνορα δεν πρέπει να υπάρχουν. Οι φράχτες δεν πρέπει να υπάρχουν. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι ούτε πρόβατα, ούτε πτηνά, ούτε τίποτα. Είναι άνθρωποι σαν και εσάς, σαν και εμένα, με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους και ρυψοκινδυνεύουν αυτό το πράγμα για να φύγουν από εκεί που είναι σίγουρα χαμένοι και παίζουν τη ζωή τους χωρώνα γράμματα γιατί έχουν 50-50 πιθανότητες να γλιτώσουν.
και εμείς αυτές τις πιθανότητες τις μειώνουμε καθημερινά με αυτά που κάνουμε. Με τον συνάδελφο Δημοσθένη Μαζαράκη θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, ο οποίος και κάλυψε από το μεσημέρι της κινητοποίησης της ΚΕΡΙΦΑ. Δημοσθένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες. Ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες. Πιο μπροστά προηγήθηκε συνέντευξη τύπου, η οποία διοργανώθηκε από τη συλλογικότητα που λέγεται Συντηρητικό για Πρόσφυγες και Μετανάστες στο Εργατικό Κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Πρώτος Τούρκος ποιητής και διανοούμενος Γιασάρ Μιράτς, ο οποίος αναφέρθηκε στους πνιγμούς των προσφύγων στο Αιγαίο και δήλωσε πως ο αριθμός των προσφύγων στην Τουρκία είναι πραγματικά μεγαλύτερος από όσα μας λέει η τουρκική κυβέρνηση. Και χαρακτήρισε επίσης την Ελλάδα και την Τουρκία ως υιοθετημένα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησε η πρόεδρος των δημοσίων υπαλλήλων της Τουρκίας, Φατιμέ Καβάκ, η οποία χαρακτήρισε το μεταναστευτικό ζήτημα ως υπηρεσία, φιλοτεύοντας προφανώς το δουλεμπόριο που γίνεται στις τουρκικές ακτές με την ανοχή των αρχών. Συνέχισε λέγοντας ακόμα ότι οι πρόσφυγες φτάνουν σε κάποια χώρα. Όταν φτάνουν σε κάποια χώρα, συνήθως πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και ζουν σε άσχημες συνθήκες. Είναι σημαντικό ότι κάλεσε τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ρετζίπ Ερντογάν να μην παίξει το ρόλο του εισπράκτορα, εννοώντας βέβαια τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που πρόκειται να πάρει η Τουρκία προκειμένου να σταματήσει τη διέλευση των μεταναστών. Και τόνισε πως την ώρα που η Άγγελα Μέρκελ και ο Αχμέτ Ταβούταβλου είχαν μια συμφωνία και μιλούσαν περί οικονομικών, στο Αιγαίο πνιγόταν άνθρωποι, συγκεκριμένα 44. Από ελληνικής πλευράς μιλήσε ο εκπρόσωπος της ΚΕΡΦΑ, ο Κωνσταντίνος Πέτρου, λέγοντας πως ο στόχος γίνεται το Αιγαίο περιοχή αγάπης και αλληλεγγύης, ταυτόχρονα κατηγορώντας τις πολιτικές ηγεσίες και των δύο χωρών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας πως ασχολούνται ουσιαστικά με το πρόβλημα, αλλά εξυπηρετούν τις πολιτικές τους σκοπιμότητες. Να πούμε ότι μετά τη συνέντευξη τύπου έγινε η μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων που ασχολούνται με τις προσφυγές και μοιράστηκαν τις εμπειρίες στο κοινό. Και αύριο τα νεότερα. Προτάθηκε, Γεωργία, να πούμε, είναι σημαντικό, η καθιέρωση της 19ης Μάρτη ως μέρας διεθνούς ημέρας κινητοποίησης ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, όπου εκείνη τη μέρα θα γίνουν συλλαλητήρια στις 5 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις, αλλά και σε 12 πρωτεύουσες κρατών σε όλο τον κόσμο. Και αν θέλεις να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα, γιατί συνεχίζονται τα συλλαλητήρια. Να πούμε, γιατί αύριο έχουμε τη συνέχεια, λοιπόν, και αυτό το διήμερο, Δημοσθένη. Λοιπόν, αύριο έχουμε δύο συλλαλητήρια. Το ένα είναι στους Κήπους, στο Πελωνίο, στις 11 η ώρα το πρωί, όπου θα γίνει και πέρα στην Τουρκία από αντιπροσωπεία και θα δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου με συλλογικότητες από την Τουρκία. Και το δεύτερο συλλαλητήριο είναι στην Ορεστιάδα, όπου στις 12 θα συγκεντρωθεί ο κόσμος στην κεντρική πλατεία. Και αργότερα στις 1.30 θα γίνει πορεία προς τον φράχτη της Δύσας. Μάλιστα. Δημοσθένη, αύριο τα νεότερα, λοιπόν. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ και αύριο είναι μια δύσκολη μέρα. Και να περάσουμε αμέσως στο μέτωπο των αγροτών, καθώς ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Μάρκο Μπόλαρη. Η κυβέρνηση, έχοντας την ίδια αγωνία με τον αγροτικό κόσμο, όπως ανακοινώθηκε για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την προστασία του εισοδήματός τους, επαναλαμβάνει ότι ήταν και παραμένει ανοιχτή στον διάλογο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρας, εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί ο ίδιος με εκπροσώπους που θα εκφράζουν αντιπροσωπευτικά τα αιτήματα των αγροτών. Μένει να δούμε τώρα τι θα απαντήσουν οι αγρότες. Το τελωνείο των Κήπων παρέμεινε κλειστό από τους αγρότες για 2 ώρες σήμερα, εμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων. Επιπλέον, υποσυζήτηση βρίσκεται το ενδεχόμενο από την Δευτέρα να ενταθούν οι κινητοποιήσεις, με πληροφορίες να αναφέρουν 7ωρο αποκλεισμό του τελωνείου. Για 2 ώρες έκλεισε το τελωνείο των Κήπων από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ένας από τους συντονιστές της κινητοποίησης, ο Βασίλης Πορτοκαλίδης, εξήγησε ότι η κατάσταση από την Δευτέρα θα σκληρύνει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν, αφού συζητά το 7ωρος αποκλεισμός του τελωνείου. Πάντως, επίσημη απόφαση για ένταση των κινητοποιήσεων δεν έχει πάρθει ακόμα, αφού ο διάλογος ανάμεσα στους αγρότες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των υπόλοιπων μπλόκων στην Ελλάδα συνεχίζεται. Αποφασίσαμε οι συντονιστικοί να γίνει αποκλεισμός από τις 12 ως τις 2. Και καλούμε από τη Δευτέρα όλους τους αγρότες, γιατί θα σκληρούμε τη στάση μας και θα το κλείσουμε, θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα πόσες ώρες θα είναι κλειστό το τελωνείο. Τι
συζητάτε ότι θα γίνει, δηλαδή ακριβώς θα κλείσει το τελωνείο για όλη τη Δευτέρα ή σκοπεύετε να το συνεχίσετε και σου. Το σίγουρο είναι ότι θα κλείνουμε τη στάση μας. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα είναι περισσότερες οι ώρες. Θα αποφασιστεί τη Δευτέρα. Και αναλόγως με τις εξελίξεις που θα έχουμε μέχρι τότε, γιατί μιλάμε με όλα τα μπλόκα, με όλη την Ελλάδα. Και θα αποφασιστεί τότε. Οι αγρότες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση χαρακτήρισαν τα μέτρα για το ασφαλιστικό και φορολογικό δυσβάσταχτα, μιλώντας παράλληλα για ολική αποψήλωση του αγροτικού κλάδου με μόνη δίωδο την πώληση των χωραφιών τους σε περίπτωση που εφαρμοστεί το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο. Εδώ χαμός γίνεται. Πάνε να μας γδάρουν την πέτσα καλά-καλά. Με αυτά τα μέτρα που παίρνουν τώρα, είμαστε χαμένοι. Θα συνεχίσετε τις κινητοποίησεις? Φυσικά. Μέχρι να τελειώσουμε δεν θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς πιθαμένοι για πιθαμένοι. Θέλουμε να κατανοήσουμε πόσο έξυπνοι ήταν αυτοί που προτείναν αυτά τα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πόσο έξυπνοι μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Κακώς πρέπει να βάλουν 50% φορολογία και 50% στα ασφάλιστρα. Θα δώσουμε και τα χωράφια μετά. Και είμαστε ωραίοι. Άνεργοι δεν είμαστε. Τιάκα, πού θα πάμε? Είστε αγρότες εσείς, τα άνεργοι. Αγρότες. Άρα τι, να δουλεύω για τον Τσίπρα? Για ποιον? Για τον Δούνο Τ? Για ποιο λόγο? Θα αποφασίσετε να κλείσετε το τελωνείο για αυτό το λόγο? Ναι, για αυτό το λόγο. Ναι. Για το φορολογικό, το ασφαλιστικό. Αυτά που μας ζητάει αυτός, τελειώσαμε εμείς. Με τα υπάρχοντα μέτρα όπως τα παίρνει η κυβέρνηση σήμερα, δεν έχουμε αύριο. Δεν υπάρχει μέλλον δηλαδή. Δεν υπάρχει μέλλον. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι δυσβάστακτα τα που βάζει. Και γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε ανάλογα με το εισόδημα στο ασφαλιστικό που λέει? Είναι ανταποδοτικά? Όχι. Είναι καθαρά φορείς πρακτικά. Η ασφάλεια είναι κοινωνική υπηρεσία. Από τη φορολογία συμφωνούμε να μας φορολογήσει όπως όλους τους Έλληνες. Αλλά ασφαλιστικά, με τον τρόπο που το κάνει, δεν είναι ασφάλεια. Είναι φορείς πρακτικό καθαρά μόνο το μέτρο. Σε αυτό διαφωνούμε. Πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Ξάνθης, Θανάση Λουκμακιά, καθώς ξεκίνησε πριν από λίγο η σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Ξάνθη για τον μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Κύριε Λουκμακιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεδιατές σας. Συγκεντρωθήκατε λοιπόν όλοι στην Ξάνθη για να αποφασίσετε τι, σκληραίνει η στάση, ποια είναι τα μηνύματα? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ως επίκεντρο της περιφέρειας στον ομό Ξάνθης. Είναι όλοι οι εκπρόσωποι των 10 μπλόκων της περιφέρειάς μας, των 5 νομών. Είναι περίπου στους 35 εκπρόσωποι των μπλόκων, από την Οριστιάδα μέχρι και την Δράμα, στην εξοχή. Μόλις ξεκίνησε η σύσκεψη και συνεδριάζουμε εδώ για να δούμε το πώς θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Βέβαια με συνεργασία με την υπόλοιπη χώρα. Εδώ στην περιφέρειά μας οι κινητοποιήσεις θα είναι από κοινού ίδιες. Αποφασίζουμε να κλείνουμε τους δρόμους και να τους αφήνουμε ανοιχτούς την ίδια ακριβώς ώρα. Εκτός από τον μπλόκο της Χρυσοπόλεως που είναι επαορίστου κλειστό. Δηλαδή να αναμένουμε από εδώ και πέρα το κλείσιμο των δρόμων να είναι ακόμη πιο συχνό, δηλαδή πέραν του διόρου που αφήνετε τους δρόμους ανοιχτούς, ότι σκληραίνετε τη στάση σας παρά το ανοιχτό κάλεσμα του Πρωθυπουργού για διάλογο. Ακριβώς. Όσο η κυβέρνηση δεν είναι άρρητα μέτρα όσον αφορά το ασφαλιστικό και το φορολογικό που είναι η ταφόπλακα της ελληνικής γεωργίας κοινοτροφίας, εμείς θα σκληρώνουμε τα μπλόκα μας. Ήδη από Δευτέρα πιστεύω ότι τα μπλόκα θα αρχίσουν να κλείνουν 3 ώρα και 4 ώρα. Κύριε Λουκμακιά, ο Πρωθυπουργός με ανακοίνωσή του σας καλεί σε ανοιχτό διάλογο. Θα τεθεί αυτό το θέμα προς συζήτηση σήμερα στη σύσκεψη που έχετε στην Ξάνθη? Βεβαίως θα τεθεί προς συζήτηση και θα αποφασίσουμε από κοινού, διότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι οι πρόσωποι των μπλόκων στον Πρωθυπουργό. Επειδή λειτουργούμε συλλογικά, θα εκλέξουμε κάποιους εκπροσώπους από εδώ, από την περιφέρειά μας, που θα πάνε να μας εκπροσωπήσουν ως περιφέρεια. Κύριε Λουκμακιά, σήμερα στον μπλόκο εκεί πέρα, στον Έστω, ποταμό, πώς κύλησε η μέρα, για πόσες ώρες κλείσατε το δρόμο και αν δημιουργήθηκε κάποιο παράδοξο? Κάπου διάβασα ότι η κινητοποίηση που γίνεται για το φράχτη εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη βρήκε τον μπλόκο σας εκείνες τις ώρες, ναι, που το είχατε κλειστό.
και μείνανε για αρκετή ώρα τα λεωφορεία κινητοποιημένα. Πραγματι, ακριβώς την ώρα που εμείς είχαμε προγραμματισμένο να κλείσουμε τον δρόμο, εκείνη την ώρα είχαν 8 λεωφορεία για 8. Το κίνημα που ερχόταν πάνω στον Εύρο για να κλείσει, να γκρεμίσει. Να διαμαρτυρηθούν για το φράχτη. Εγκλωβιστήκανε στο μπλόκο το δικό μας, έτυχε να είναι τα πρώτα λεωφορεία μπροστά στο μπλόκο. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους, κατεβήκανε από τα λεωφορεία. Υπήρξε μια συζήτηση με τους, με εμάς τους αγρότες και τους κοινοτρόφους. Αυτό όμως που με κίνησε την περιέργεια και μου φάνηκε και λίγο περίεργο, ότι από τα 8 λεωφορεία να θεωρήσει ότι ήταν περίπου στα 400 άτομα, οι 200 περίπου ήταν ξένοι. Ήταν Πακιστανοί, ήταν Μαροκινοί, ήταν Αφγανοί. Είναι διεθνής η κινητοποίηση που γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Κύριε Λουκμακιάννα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις επόμενες ώρες μάλλον θα ξέρουμε και πώς θα κινηθεί ο αγροτικός κόσμος από την καινούργια εβδομάδα και αύριο. Συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα, καθώς στο 5ο χιλιόμετρο Κομωτινής Ιάσμου, στην Ιγνατή Οδό, μετά τη δυτική έξοδο Κομωτινής, αλλά και στην έξοδο του Ιάσμου, είναι τα 3 μπλόκα των αγροτών στη Ροδόπη. Οι αγρότες επέλεξαν αντί να μετακινηθούν από τον Ιάσμο στον μπλόκο της δυτικής εξόδου, τελικά να δημιουργήσουν ένα νέο μπλόκο, δείχνοντας τη δυναμική τους. Σήμερα Σάββατο έκλεισαν για δεύτερη ημέρα την Εγνατία Οδό στις 12 το μεσημέρι και η κυκλοφορία δόθηκε μετά από 2 ώρες. Αύριο Κυριακή ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2, ενώ από Δευτέρα θα προχωρήσουν σε νέες δράσεις, σε συνεννόηση και με άλλους φορείς και κλάδους εργαζομένων. Με τη συμβολική σταύρωση του αγρότη από την κυβέρνηση, διαδηλώνουν οι αγρότες στη γέφυρα του Άρδα. Εκεί βρίσκονται παρατεταγμένα περισσότερα από 500 αγροτικά μηχανήματα, με τους αγρότες να εμένουν στα αιτήματά τους. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε το βίντεο που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το Ράδιο Εύρος από τις σημερινές κινητοποιήσεις των αγροτών. Βρισκόμαστε στις Καστανές. Οι Καστανές είναι στο βόρειο Εύρο και στο Τρίγωνο. Εδώ είναι η αρχή της Ελλάδας. Εδώ είναι η αρχή της Ευρώπης. Από εδώ θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην Τρόικα, στην κυβέρνηση και στους βουλευτές. Αυστηρή προειδοποίηση. Να προσέξουν τι θα ψηφίσουν. Εμείς βγήκαμε στο δρόμο και θα δώσουμε έναν δυνατόν αγώνα. Θα δώσουμε έναν αγώνα γιατί θέλουμε να μείνουμε στον τόπο που γεννηθήκαμε, στον τόπο που μάθαμε να δουλεύουμε τα χωράφια μας και να παράγουμε. Και θέλουμε αυτό το πράγμα να το συνεχίσουμε. Αυστηρή παράκληση να προσέξουν τι θα ψηφίσουν. Να πάρουν πίσω το νομοσχέδιο με το ασφαλιστικό και το φορολογικό, γιατί το οποίο αυτό μας τελειώνει. Αν τα κάνουν αυτά τα μέτρα είναι το τέλος. Τελειώνουμε. Οπότε να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά. Εμείς αυτή την ώρα ζητάμε τον κύριο Τσίπρα, τον ίδιο τον Τσίπρα. Να έρθει ο Πρωθυπουργός να μας καλέσει. Έχει τα αιτήματα, γνωρίζουν τα προβλήματα. Εάν πραγματικά θέλουν να μας βοηθήσουν, μπορούν να το κάνουν. Όπως ξέρετε, οι παραγωγοί έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα το 20% των τέφλων. Έχουν να πάρουν το 80%. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια απάντηση από την βιομηχανία. Μας έχουν υποσχεθεί ότι κάνουν προσπάθειες για να μπορέσουν να βρουν το υπόλοιπο ποσό που πρέπει να δώσουν για να μπορέσουμε να πληρωθούμε. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ανακοινώσουν τι θα γίνει με την καινούργια τιμολογική πολιτική που θα ακολουθήσουν για το 2016. Ο καιρός έχει περάσει. Πρέπει μέσα στο Φεβρουάριο, αν όλα πάνε καλά, να ξεκινήσουν οι αγρότες να σπέρνουν τέφλα. Και οπότε θέλουν να μάθουν τι θα γίνει με το καινούργιο τιμολόγιο. Θα είναι το ίδιο, θα κατέβει. Για να δουν τι θα κάνουν και πώς θα ξεκινήσουν να σπέρνουν. Κοιτάξτε, αφού αν δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, σίγουρα θα γίνουν πιο σκληρά τα μέτρα, θα κλείνουν πιο συχνά ο δρόμος, μέχρι να βρούμε κάποια λύση με την κυβέρνηση. Υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα τάσεται ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ως ασταθή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εστιάζοντας το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών μίλησε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Αναφερόμενος στον αποκλεισμό του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγελία Αποστόλου στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης την Πέμπτη, ο βουλευτής δήλωσε ανοιχτά πως συμμερίζεται τους αγρότες, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ως ασταθή. Συμμεριζόμαστε απολύτως την αγωνία των αγροτών και κατανοούμε την αγανάκτηση που δημιουργούν καταρχήν η αναξιόπιστη πολιτική
και η αστάθεια που επιδεικνύει η παρούσα κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον χειρισμό διαφόρων θεμάτων, προβλημάτων που απασχολούν τους αγρότες όλης της Ελλάδος, αλλά ειδικότερα του Εύρου και της Θράκης. Όλα αυτά όμως, στην έκφρασή τους, πρέπει να έχουν σεβαστά από όλους όρια. Δεν πρέπει να ξεφεύγουμε. Είχα πει και στα δυσάρεστα γεγονότα, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του Συνεδρίου των Θρακών, του Παγκόσμιου Συνεδρίου των Θρακών, είχα πει ότι ο Εύρος είναι Ευρώπη και όποιος έρχεται στην αυλή μας τον υποδεχόμαστε, τον φιλοξενούμε, αλλά όμως δεν σταματάμε να διεκδικούμε. Πάντως, μιλώντας για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των αγροτών, ο κύριος Δημοσχάκης δήλωσε πως κατανοεί τις συγκεντρώσεις των αγροτών, το κλείσιμο των δρόμων και των τελωνίων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έχουν δίκιο. Ο βουλευτής εστίασε στις αλλαγές στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό, καθώς, όπως λέει, πέρασε πολύ μικρό διάστημα από τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος για τις εισφορές. Κατανοούμε αυτές τις συγκεντρώσεις και από πλευράς των αγροκτηνοτρόφων, το οποίο δεν γίνεται μόνο στον Εύρο αλλά και σε όλη τη χώρα, και έχει αποφασιστεί συλλογικά, δημοκρατικά, εκτιμώ, και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κρίνω και την δική τους τη διαμαρτυρία, διότι ως γνωστόν και γνωστόν σε όλους, οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο. Διότι το 2013 ψηφίστηκε ένας νόμος, ο οποίος νόμος πραγματικά ανέθεσε και στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο να εισφέρει στο ελληνικό κράτος που έχει προβλήματα, όπως όλοι οι πολίτες. Μπορώ να πω ότι μέσα από αυτόν τον νόμο επήλθε κοινωνική ισοτιμία. Επήλθε κοινωνική ισορροπία σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτός ο νόμος ουσιαστικά δεν δοκιμάστηκε. Και δοκιμάστηκε για το οικονομικό έτος 2014 και φέτος για πρώτη φορά οι αγροκτηνοτρόφοι μας πληρώνουν βάσει του νόμου του 2013 που πραγματικά επέφερε την κοινωνική ισορροπία. Πριν ακόμα αξιολογηθεί ο νόμος, επιχειρεί η κυβέρνηση να επιβάλλει δυσβάστακτα μέτρα σε βάρος του αγροκτηνοτροφικού κόσμου. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο τα όσα δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ 8,1 μονάδων για το ασφαλιστικό σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Κάποιες φορές το τρίτο πρόσωπο σώζει μια σχέση. Χατζηχρήστος & Partners. Αφήστε μας να μπούμε ανάμεσα σε εσάς και τις οικονομικές, φορολογικές και τραπεζικές σας εκκρεμότητες. Χατζηχρήστος & Partners. Εξειδικευμένες επιχειρηματικές λύσεις. Βρείτε τώρα τη δική σας προσωπική λύση στο 210-8619-900. Η αγορά ακινήτου έχει αλλάξει. Το ίδιο και ο τρόπος που ψάχνει ένας υποψήφιος αγοραστής. Αυτό που μένει σταθερό είναι οι ανάγκες του και η επιλογή του. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες Εφη Τριανταφυλλίδου Κουκουζίκα. Έχουμε τις επαφές, την ικανότητα και την τεχνογνωσία για να ανταπεξέλθουμε στη σημερινή αγορά ακινήτων. Μέσω του ενημερωμένου site μας efipavlamesitiko.gr το ακίνητό σας προβάλλεται με το πιο ρεαλιστικό, σύγχρονο αλλά και ταυτόχρονα ελκυστικό τρόπο. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες Εφη Τριανταφυλλίδου Κουκουζίκα. Στην κίνηση επιλέγετε με ευελιξία. Στην κρίση προχωράτε με οικονομία. Στην καθημερινότητά σας κινείστε πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Δίκτυο καταστημάτων Horizon, κατάστημα Αλεξανδρούπολης. Ποιότητα καυσίμων, άμεση εξυπηρέτηση, εγγυημένη οικονομία. Κορυφαία ποιότητα βενζίνης και αερίου στις πλέον προσιτές τιμές. Ακόμα self-service πλυντήρια για την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας. Κατάστημα καυσίμων Horizon Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας καύσιμα Horizon, κερδίζεις ποιότητα και ποσότητα.
Αν δεν περάσει η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, υπάρχει ο κίνδυνος μείωσης των κύριων συντάξεων, διεμήνυσε η Όλγα Γεροβασίλη προς τους αγρότες και όσες άλλες κοινωνικές ομάδες αντιδρούν στην κυβερνητική πρόταση. Στην παραδοχή πως τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα είναι πολλά και δύσκολα και ότι οι αγρότες έχουν ένα δίκιο να διαμαρτύρονται, προχώρησε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη το Σάββατο, διαμηνύοντας ωστόσο πως έρχεται μείωση των κύριων συντάξεων αν δεν δεχτούμε αυτό το ασφαλιστικό και το ασφαλιστικό σύστημα θα καταρρεύσει. Πρόκειται για σκληρά διλήμματα χωρίς εύκολες απαντήσεις, πρόσθεσε. Ερωτηθήσα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυβερνητική εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση δεν τρομάζει, διαφορετικά θα κρυβόμασταν στο σπίτι, όπως είπε. Παράλληλα, εκτίμησε ότι πολλά πράγματα έχουν παρερμηνευτεί και χρήζουν εξηγήσεων, ενώ παραδέχτηκε πως υπάρχουν σημεία που επιδέχονται βελτιώσεων. Οποιαδήποτε επιβάρυνση ψηφιστεί είναι μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες, συνέχισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, ενώ επισήμανε όμως πως η μεγάλη εικόνα είναι ότι ξεκινάμε να κάνουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα, γιατί είχαμε να διαχειριστούμε ρημαγμένα ταμεία και ταυτοχρόνως μια μνημονιακή δέσμευση. Σήμερα ο δρόμος δεν ανοίγει με μαγικό κουμπί, δήλωσε η κυρία Γεροβασίλη και συνέχισε λέγοντας πως χωρίς παραγωγική ανασυγκρότηση, η χώρα δεν θα καταφέρει να σταθεί στα πόδια της. Επίσης, συνέχισε διευκρινίζοντας σε σχετική ερώτηση πως αν οι αγρότες κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και προχωρήσουν στο κλείσιμο δρόμων, πρόκειται για ένα δικαίωμά τους, το οποίο η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει με διάλογο, επιχειρώντας να αμβλύνει τη διάσταση απόψεων. Στο σημείο αυτό, ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι πρόθεση της κυβέρνησης να καταστήλει τις κινητοποιήσεις. Αναφερόμενοι στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, η κυβερνητική εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη σε επίπεδο πολιτικής διαβούλευσης. Πρόσθεσε ότι τα τεχνικά κλιμάκια δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να μιλήσουν για μείωση συντάξεων, ωστόσο παραδέχτηκε ότι εξετάζουν νούμερα και αυτό που έχουν πει μέχρι στιγμής είναι ότι πρέπει να δούμε τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ξεκαθάρισε δε πως η ουσία είναι η διευθέτηση του ελληνικού χρέους, το οποίο είναι τεράστιο, όπως είπε, και μη βιώσιμο. Αν υποθέσουμε ότι δεν θα αναδιαρθρωθεί το ελληνικό χρέος, ό,τι και να σχεδιάζουμε σήμερα δεν θα μας βγει εύκολα, σημείωσε. Αναφερόμενοι στις επαφές που είχε ο Υπουργός Αλέξης Τσίπρας στον Νταβός, εκτίμησε πως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης βρήκε ανοιχτά αυτιά και διευκρίνησε πως απαιτείται η πρώτη αξιολόγηση για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος και να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Κληθήσαν να σχολιάσει το ενδεχόμενο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσουν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η Όλγα Γεροβασίλη εκτίμησε πως δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, προσθέτοντας ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκλέχτηκαν για να μην πιέζονται από τις λαϊκές απαιτήσεις. Τέλος, διέψευσε τα σενάρια περί εκλογών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει πρόσφατη λαϊκή εντολή. Δεν τίθεται θέμα εκλογών, αυτός είναι ο σχεδιασμός κάποιων που ονειρεύονται. Η κυβέρνηση έχει πρόσφατη λαϊκή εντολή, είπε χαρακτηριστικά. Προβάδισμα έκπληξη 8,1 μονάδων δίνει στον ΣΥΡΙΖΑ δημοσκόπηση κέντρου ερευνών, την οποία δημοσιεύει το site της Αυγής. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό θα δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα. Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ με 8,1 μονάδες έναντι της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει δημοσκόπηση κέντρου ερευνών που δημοσιεύει το site Αυγή, με το Ποτάμι και την Ένωση Κεντρώων να μένουν εκτός Βουλής. Ειδικότερα στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 24,7%, με τη Νέα Δημοκρατία να ακολουθεί με 16,6%. Τρίτο βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο συγκεντρώνει 7,1%, με τη Χρυσή Αυγή να συγκεντρώνει 7%. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 4,2%, με τους ανεξάρτητους Έλληνες να ακολουθούν με 3,1%. Εκτός Βουλής μένουν Λαϊκή Ενότητα με 2,9%, Ένωση Κεντρών με 2,4% και Ποτάμι με 1,9%. Την ίδια ώρα η πλειοψηφία των πολιτών, 40% έναντι 32%, πιστεύει ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα. Ως προς το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εφαρμογή του τρίτου προγράμματος, χαρακτηρίζουν τους θεσμούς, το ίδιο το πρόγραμμα και την αντιπολίτευση. Ενώ ωστόσο οι ερωτηθέντες εμφανίζονται απαισιόδοξοι ως προς την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς το 60% βλέπει νέα μέτρα έναντι του 35% που θεωρεί ότι η αξιολόγηση θα είναι επιτυχής. Στο μεταξύ, πρόβλημα παραμένει η σωστή και ακριβής ενημέρωση του κυβερνητικού έργου, καθώς το 41% δηλώνει ότι δεν έχει πλήρη εικόνα. Ως προς την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αυτή δεν φαίνεται να έχει δυναμική, καθώς το 56% δεν πιστεύει ότι πρόκειται να ενισχύσει εκλογικά το
το κόμμα. Σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται στο χώρο της κεντροαριστεράς, πάνω από 6 στους 10 πολίτες δεν βλέπουν να δημιουργείται νέος ενιαίος πολιτικός σχηματισμός. Ως προς τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αποτελεσματική λειτουργία του πολιτικού συστήματος, οι πολίτες καταγράφουν την έλλειψη ιδεών και προτάσεων, την έλλειψη αξιοπιστίας, την έλλειψη συνεννόησης πολιτικών ηγετών, την έλλειψη στελεχών, τη συμφωνία με θεσμούς και την έλλειψη εθνικού οράματος. Οι πολίτες εμφανίζονται προβληματισμένοι ως προς το κατά πόσο θα έχει βγει η χώρα από την κρίση μέχρι το 2018, ενώ 7 στους 10 πιστεύουν ότι η χώρα θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση σήμερα με εθνικό νόμισμα. Τέλος, το 53% πιστεύει ότι υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση εξόδου από την κρίση. Σε κινδυνοθέτει η μεταναστευτική κρίση την Ευρώπη, σύμφωνα με δηλώσεις της Κρίστιν Λαγκάρντ στον Νταβός της Ελβετίας. Ναι, το πιστεύω, ήταν η απάντηση της ίδιας στην ερώτηση αν η ζώνη Σέγγεν ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει κίνδυνο, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για την προσωπική της άποψη. Η μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση του χώρου Σέγγεν, δήλωσε από το Ταβός της Ελβετίας η Κριστίν Λαγκάρντ, η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Την ίδια ώρα, η Αυστριακή Υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για ένα προσωρινό αποκλεισμό της Ελλάδας από τη ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας Σέγγεν, αν η Αθήνα δεν ενισχύσει περαιτέρω τον έλεγχο των συνόρων της, αντιμετωπίζοντας την εισρωή των προσφύγων. Οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας και της Ολλανδίας, Μανουέλ Βάλς και Μαρκ Ρούτε, έκαναν λόγο μάλιστα για ενδεχόμενη εξάρθρωση της Ευρώπης εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης. Η Λαγκάρντ διευκρίνησε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως θεσμός πιστεύει πάντως ότι αν γίνει σωστή διαχείριση αυτής της κρίσης, θα μπορούσε τελικά να ωφελήσει οικονομικά ορισμένες χώρες, προσφέροντάς τους επιπλέον ανάπτυξη. Από οικονομικής πλευράς, η Ευρώπη είναι χωρίς καμία αμφιβολία σε καλύτερη κατάσταση από πέρσι, δήλωσε η Λαγκάρντ. Όμως έχουμε δύο σημαντικές ανησυχίες για την Ήπειρο. Η μία είναι η προσφυγική κρίση, όπως είπε, και η άλλη είναι ο κίνδυνος του Brexit, μια ενδεχόμενης δηλαδή εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. It's not directly economic, but it's economically related somehow. It's the refugee crisis, which is a bit of a make or break from my personal perspective, not the perspective of the IMF, because our IMF perspective on the refugee crisis is that if it is well handled, if the integration process is conducted in a cohesive and organized way, in the short medium term is going to be an upside, and we figured that for the eurozone on average it would be a plus 0.2% growth with uptick of up to 0.5% for countries like Germany or Sweden, which are the most likely to integrate refugees. Ξαναγυρνάμε στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιεί σήμερα και αύριο η κίνηση ενάντια στον φράχτη του Εύρου, η κίνηση ενωμένη ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συντονιστή Πέτρο Κωνσταντίνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πλημμύρισαν, όπως είδαμε και πριν από λίγο, κύριο Κωνσταντίνου, οι δρόμοι της Αλεξανδρούπολης από διαδηλωτές ενάντια στο φράχτη. Πώς συνεχίστηκε, να μας πείτε σήμερα τουλάχιστον το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων και τι έχετε ετοιμάσει για αύριο, τι θα γίνει αύριο? Η κινητοποίηση ήταν μαζική και πετυχημένη. Υπήρχε συμμετοχή σωματείων, νέων ανθρώπων, φοιτητών, κόσμος από την Αλεξανδρούπολη, από τις γειτονικές πόλεις και από όλη την Ελλάδα. Συνεχίσαμε αμέσως μετά με μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο, από το οποίο υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις. Πρώτον, υπάρχει ένα διεθνές κάλεσμα για κινητοποίηση στις 19 Μάρτη για μια διεθνή ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Αύριο λοιπόν συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Στις 11 η ώρα θα είμαστε στους κήπους του Εύρου, από όπου θα περάσει μια αντιπροσωπεία απέναντι και θα συναντήσει αγωνιστές και αγωνίστριες από την Τουρκία, που παλεύουμε μαζί για τα ίδια ζητήματα. Παλεύουμε για ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Δεν δεχόμαστε ο Ερντογάν να πάρει τα 3 δις για να καταδιώκει τους πρόσφυγες. Και βέβαια η μεγάλη κινητοποίηση για το φράχτη του Εύρου, θα βρεθούμε στις 12 η ώρα στην Ορεσθιάδα με κεντρική συγκέντρωση και διαδήλωση στους δρόμους της Ορεσθιάδας, και ακολούθως μετά θα πάμε στις Καστανιές. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ξανά μαζική συμμετοχή και θα ακουστεί η χειρά το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε άλλο να πνίγονται γυναίκες και παιδιά στο Αιγαίο, και η τελευταία θανατερή σοδιά ήταν πραγματικά φρίκι. 17 παιδιά με τις μανάδες τους στον πάτο του Αιγαίου. Κύριε Κωνσταντίνου, είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου? Νομίζω ότι η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί αριθμό μιλάμε? Εμείς υπολογίζουμε γύρω στους 500 άτομα τουλάχιστον. Ήταν 1500 άτομα. Νομίζω ότι παραπάνω. Μάλιστα. Και πολύ περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι
πέρασε πάρα πολλοί κόσμος, κράτησε όλο αυτό το γεγονός. Αλλά πιστεύω ότι επειδή είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο που οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη του ασφαλιστικού και οι αγρότες στα μπλόκα τη μάχη για να σώσουν τη δουλειά τους, να μην ξεχειριστούν, εμείς έχουμε κάνει και αυτές τις συνδέσεις από τη δικιά μας τη μεριά. Είμαστε ένα κοινό κίνημα, είμαστε ένα ενωμένο κίνημα και καλούμε την κυβέρνηση πραγματικά να ανοίξει τα αυτιά της προς την εδώ μεριά, όχι προς τους τραπεζίτες, όχι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει φράχτες και μνημόνια. Και ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε μάλλον κύριε Κωνσταντίνου, αύριο να είναι μια ειρηνική διαδήλωση, γιατί από την προηγούμενη φορά δεν έχουμε και τις καλύτερες εικόνες όλοι στο μυαλό μας και στη μνήμη μας. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε οργανώσει, θα φτάσουμε εκεί στις Καστανιές, θα υπάρχουν ομιλίες, θα υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι θα απαγγείλουν ποιήματα. Τώρα αν η αστυνομία νομίζει ότι αυτά σταματάνε με τα χρυγόνα, νομίζω ότι κάνουν μεγάλο λάθος. Εμείς θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας και πιστεύω πραγματικά θα ακουστεί. Ήδη οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν πάρει διεθνή διάσταση. Σήμερα και στο Καλέ και στην Κωνσταντινούπολη ήταν μια διεθνής κοινή δράση και νομίζω ότι το αυριανό και αυτό θα πάει μια χαρά. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καυτό λοιπόν το διήμερο σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον Εύρο κατά του φράχτη. Και συνεχίζουμε τώρα με την αποχή των δικηγόρων, καθώς για τρίτη εβδομάδα παρατείνεται η αποχή των δικηγόρων σε όλη τη χώρα. Η αποχή στην Αλεξανδρούπολη εκτιμάται ότι θα λήξει την 1η Φεβρουαρίου, αλλά αναμένεται εντός λίγων ημερών σύσκεψη μεταξύ διαφόρων εργασιακών κλάδων στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο, οπότε θα αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες του Συλλόγου. Παρατείνεται η αποχή των δικηγορικών συλλόγων ανά την Ελλάδα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Εξαίρεση είναι οι Αθηναίοι δικηγόροι, οι οποίοι έχουν αποφασίσει παράταση της αποχής τους έως την ερχόμενη Παρασκευή. Η αποχή στην Αλεξανδρούπολη κατά του ασφαλιστικού συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα, όπως εξηγεί και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου της πόλης, Γιάννης Ζαμπούκης. Όπως είναι ήδη γνωστό, συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα η αποχή των δικηγόρων όλης της Ελλάδος από τα καθήκοντά τους, έτσι και ο δικηγορικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης, συμμεριζόμενος στην εχθεσινή απόφαση της συντονιστικής των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας, συμμετέχει στην πανελλαδική αυτή αποχή, η οποία έχει ως τελικό σημείο χρονικό την 1η Φεβρουαρίου του 2016, την μεθερχόμενη δηλαδή Δευτέρα. Ο κ. Ζαμπούκης εξήγησε ότι η αποχή είναι αυστηρή και επιτρέπονται ελάχιστα, όπως η συζήτηση και η διενέργεια κάποιων δικαστικών υποθέσεων. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες για την ελλειπή εξυπηρέτησή τους, αλλά και την κατανόησή τους για τα προβλήματα που θα προκληθούν από τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό. Συνεχίζουμε στο ίδιο αυστηρό πλαίσιο αποχής. Επιτρέπονται οι συζητήσεις και η διενέργεια δικαστηρίων για υποθέσεις όπου συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής, συμπληρώνεται ο χρόνος προθεσμιών, καθώς και ο χρόνος προσωπικής κράτησης στα ποινικά δικήματα στα όρια της συμπλήρωσης των 18 μηνών. Οπότε υπάρχει κάποιο αντίκτυπο στους πολίτες, έτσι, που για κάποιες συγκεκριμένες. Σίγουρα υπάρχει αντίκτυπο στους πολίτες. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά και αυτοί θα πρέπει να συμμεριστούν τον αγώνα που δίνουμε, ενώνοντας τις φωνές μας μαζί με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες ανά την Ελλάδα. Πάντως, ακόμη δεν έχει γίνει κάποια οργανωμένη σύσκεψη, αν και στο επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί συνάντηση στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο, οπότε θα αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες του Συλλόγου. Δεν υπάρχει κάποια μέχρι στιγμής οργανωμένη για την ερχόμενη εβδομάδα που έρχεται συγκέντρωση ή ενέργεια εναντίωσης. Προσδοκούμε ότι θα συσκεφτούμε ξανά όλοι μαζί. Υπάρχει μια σχεδιαζόμενη συνάντηση στο εργατικό κέντρο της πόλης. Διάφοροι φορείς ελευθέρων επαγγελματιών θα συγκεντρωθούμε εκ νέου για να αποφασίσουμε την περαιτέρω συνέχιση των αγώνων μας εναντιονόμενοι στο προσχέδιο του ασφαλιστικού νόμου όπως εισάγεται από την κυβέρνηση. Σύσκεψη εργασίας με σκοπό τη διαχρονική αποτίμηση αναφορικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα της ευρύτερης λεκάνης απορροής στον Εύρο προκάλεσε στην Αλεξανδρούπολη ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης, ενώ ιδιαίτερο σημείο προβληματισμού πρόκλησης της συνάντησης του Περιφερειάρχη αποτέλεσε ότι στις ίδιες περιοχές που διαπερνούν οι ποταμοί Εύρος, Άρδα και Ερυθροπόταμος, οι πιέσεις και τα προβλήματα από την εκάστοτε ανωδική στάθμη των υδάτων εδώ και δεκαετίες επαναλαμβάνονται στα ίδια περίπου σημεία.
τεχνικές λύσεις που εφαρμόζονται διαχρονικά βασίζονται στο ίδιο σκεπτικό με το δεδομένο ύψος αναχωμάτων που τα καθιστούν ευάλωτα. Με τη διαπίστωση αυτή και με εκτενή εξέταση όλων των δεδομένων από τους συμμετέχοντες στην σύσκεψη, ο Περιφερειάρχης έθεσε επιτακτικά την ανάγκη συνολικής επαναπροσέγγισης του ζητήματος, παρότι η Περιφέρεια δεν έχει την αρμοδιότητα της ανακατασκευής παρά μόνο τη συντήρηση των αντίστοιχων έργων. Ζήτησε δε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες επεξεργασμένες προτάσεις και λύσεις που να λαμβάνουν υπόψη τη δραματική κλιματική αλλαγή, ώστε στο μέτρο του εφικτού να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες καταστροφές που επιβαρύνουν σημαντικά τους πολίτες στην περιοχή και γενικότερα τα οικονομικά της χώρας. Κάποιες φορές το τρίτο πρόσωπο σώζει μια σχέση. Χατζηχρήστος & Partners. Αφήστε μας να μπούμε ανάμεσα σε εσάς και τις οικονομικές, φορολογικές και τραπεζικές σας εκκρεμότητες. Χατζηχρήστος & Partners. Εξειδικευμένες επιχειρηματικές λύσεις. Βρείτε τώρα τη δική σας προσωπική λύση στο 210-86-19-900. Μοναδική εορταστική υπερπροσφορά. Η Golden Diamond σας παρουσιάζει στο νούμερο 115 ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό γούρι φιλοτεχνημένο από ασίμι 925 βαθμών με επίστρωση χρυσού 18 καρατίων. Εσείς, καλώντας στο 211-180-80, μπορείτε να το αποκτήσετε, γλυκύτατες μου κυρίες και αξιαγάπητοι κύριοι, στην απίστευτα χαμηλή τιμή των 20 ευρώ έναντι της αρχικής τιμής του στα 150 ευρώ. Ένα γούρι μενταγιών που αν τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα σας κάνουμε δώρο και την αντίστοιχη χειροποίητη αλυσίδα του με επίστρωση χρυσού 18 καρατίων. Εάν εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε το δώρο που θα παραλάβετε μεταξύ της ασημένιας αλυσίδας μήκους 45 εκατοστών ή ενός μαύρου κορδονιού. Ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό γούρι φιλοτεχνημένο από ασίμι 925 βαθμών. Εσείς, καλώντας στο 211-180-80, μπορείτε να το αποκτήσετε, γλυκύτατες μου κυρίες και αξιαγάπητοι κύριοι, στην απίστευτα χαμηλή τιμή των 20 ευρώ, έναντι της αρχικής τιμής του στα 150 ευρώ. Επιβάρυνση 2% για υπολογιστές και 4% για κάθε τάμπλετ σχεδιάζει η κυβέρνηση. Το θέμα έχει απασχολήσει έντονα το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, αφού θα περιορίσει σημαντικά το μικρό κέρδος των επιχειρήσεων. Μια ιδιαίτερη περίπτωση φορολόγησης συζητιέται το τελευταίο διάστημα και αφορά το ενδεχόμενο επιβολής φόρου για την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τάμπλετς. Είναι ένας νέος φόρος που συζητείται. Και συζητείται ότι θα προσθεθεί ένα 2% σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα 4% σε κάθε τάμπλετ. Η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή συζητήσεις με διάφορους φορείς. Έχει και με τη γνωστή ΑΕΠΗ, η οποία είναι μια εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Εδώ θέλω να τονίσω ότι ήδη υπάρχει επιβάρυνση πνευματικών δικαιωμάτων στα αποθηκευτικά μέσα, όπως είναι δηλαδή τα στικάκια, τα sticks, τα USB sticks, όπου έχουμε 6% επιβάρυνση, καθώς και στους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, καθώς επίσης έχουμε και στα φωτοτυπικά μηχανήματα και στο φωτοτυπικό χαρτί, στο α4 το γνωστό, όπου έχουμε 4% επιβάρυνση. Όπως είναι αναμενόμενο, μια τέτοια εξέλιξη δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη την αγορά στον χώρο των hardware της πληροφορικής. Αυτό επιβεβαιώνει ο κύριος Πούλιος, δίνοντας τη δική του εξήγηση. Θα περιορίσει και σε μια αγορά όπως είναι η αγορά της πληροφορικής με πολύ περιορισμένα περιθώρια κέρδους. Είναι συμπιεσμένη γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πρόσβαση από όλο τον κόσμο σε τιμές μέσα από το ίντερνετ, όπου μπορείς να συγκρίνεις
κατευθείαν την οποιαδήποτε τιμή από ένα αναλώσιμο, από έναν υπολογιστή, από μια οθόνη, από ένα περιφερειακό. Οι τιμές είναι πραγματικά υπερβολικά συμπιεσμένες. Είναι μια αγορά που λειτουργεί πολύ σωστά με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους. Από την πλευρά του αρμόδιου υπουργού υπήρξε διάψευση για την επιβολή τέτοιου είδους φόρου, αλλά ο κύριος Πούλιος θεωρεί πως οποιαδήποτε σχετική κίνηση θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Το διέψευσε ο κύριος Αλεξιάδης. Από εκεί και πέρα όμως περιμένουμε όλοι το τελικό ένα νομοσχέδιο. Δεν ξέρω, μήπως ξεκινήσαν από κάποιες συζητήσεις και βγήκανε κάποια νούμερα και κάποια ποσοστά και αργότερα τα αποσύρωνος όπως συνηθίζεται και βγει κάτι ενδιάμεσο. Δεν γνωρίζουμε. Μέχρι να δούμε το τελικό, δηλαδή την τελική πρόθεση. Την Παρασκευή 11 Μαρτίου, τελευταία Παρασκευή του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού, προγραμματίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης τη διοργάνωση της πρώτης Λευκής Νύχτας με τίτλο «Νύχτα Φωτός για την αγορά της Ξάνθης». Αυτό είναι ένα από τα θέματα της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης του Φορέα, όπου θα συζητηθεί επίσης το φλέγον ζήτημα των κινητοποιήσεων για το φορολογικό. Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 93 χρόνων από τη συνδιάσκεψη της Λοζάνης και την υπογραφή της Σύμβασης Υποχρεωτικής Ανταλλαγής Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διοργανώνει ο Ρωταριανός Όμιλος Αλεξανδρούπολης. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα «Οξυριζωμός στο όνομα της ελευθερίας». Εκδήλωση με θέμα την συνθήκη της Λοζάνης διοργανώνει ο Ρωταριανός Όμιλος της Αλεξανδρούπολης σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 το απόγευμα της Δευτέρας με αφορμή την έξαρση του φαινομένου των προσφύγων στην Ελλάδα. Ταιριάζει και με το θέμα το προσφυγικό που βρίσκεται σε έξαρση, να μας θυμίσει λίγο και εμάς τι περάσανε οι Έλληνες για να έρθουν στην πόλη μας, η οποία είναι μια πόλη που φτιάχτηκε από πρόσφυγες, ξαναδοκιμάστηκε πριν από μερικά χρόνια πάλι με τους νοστούντες από την Ρωσία. Μπορώ να πω ότι γνωρίζει καλά την προσφυγιά. Στην εκδήλωση θα γίνει ομιλία από την ιατρό του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, Ιωάννα Κουγιουμτζή, με θέμα «Ο ξεριζωμός στο όνομα της ελευθερίας». Η ομιλία μου έχει θέμα «Ξεριζωμός στο όνομα της ελευθερίας». Έχει να κάνει με την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης στις 30 Ιανουαρίου του 1923 και διαπραγματεύεται την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλήνων που βρισκόταν στην Τουρκία και Τούρκων οι οποίοι ανταλλάχθηκαν με τους Έλληνες της Τουρκίας που βρισκόταν εδώ στην Ελλάδα. Η ομιλία μου σκοπό έχει να δείξει το δράμα που πέρασαν και οι δύο λαοί, και ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός, τις κακουχίες και οτιδήποτε αντιμετώπισαν αφήνοντας τα πάτρια εδάφη τους, είτε ήταν Έλληνες είτε ήταν Τούρκοι, και πηγαίνοντας σε άλλα εδάφη τα οποία ήταν άγνωστα για αυτούς, μέσα σε άγνωστο κόσμο, πληθυσμό και εχθρικό πολλές φορές. Τα προβλήματα, οτιδήποτε αντιμετώπισαν, τις αρρώστιες, τον ψυχολογικό παράγοντα, φύγανε από πολλά χρόνια, γενιές ολόκληρες, αφήσαν τους νεκρούς τους, τα σπίτια τους, τα υπάρχοντά τους και πήγανε σε μια περιοχή και σε μια χώρα που δεν τη γνωρίζανε και πολλές φορές δεν ξέραν ούτε τη γλώσσα τους. Η κυρία Κουγιουμτζή κάλεσε όλους τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης να έρθουν και να παρακολουθήσουν την ομιλία, τονίζοντας ότι η πόλη δημιουργήθηκε από πρόσφυγες και ότι πρέπει οι πολίτες να μην ξεχνούν τους προγόνους τους. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια προσφυγική πόλη. Υπάρχουν διάφοροι σύλλογοι εδώ, οι Ενίτες, οι Καπαδόκες, οι Απολωνιαδίτες. Όλοι έχουν έρθει πρόσφυγες εδώ και καλούμε όλο τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης να παραστήσει συγκεκριμένη ομιλία για να θυμηθεί και να αισθανθεί ό,τι αισθανθήκαν οι πρόγονοί μας. Γιατί καλό είναι να μην τους ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε αυτό που περάσαμε εμείς. Είναι μαθήματα ιστορίας για όλους μας. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο Βλαδίμηρο Αρζίδη. Βλαδίμηρε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρία Σχίδη. Τριάμβευσε ο Εθνικός, έτσι, επί της Λαμίας. Κέρδισε σημαντική επιτυχία, σημαντικό τρίποντο για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, που συνέχισε έτσι, έκανε τρεις τις νίκες του μέσα στο 2016 στη Volley League. Είχε κερδίσει βέβαια και την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, και στην Ευρώπη. Έχει τον επαναληπτικό τώρα αυτή την Τετάρτη. Ας μείνουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Τα σετ 25-21 το πρώτο, 25-11 το δεύτερο, κέρδισε πολύ εύκολα το δεύτερο. Στο τρίτο 23-25 πήρε ένα σετ η Λαμία.
Αν ο Εθνικός ήταν αποφασισμένος να πάρει τους τρεις βαθμούς, να μην δώσει ούτε ένα βαθμό στον αντίπαλό του, στην ομάδα της Λαμίας σήμερα και κέρδισε με καθαρό σκορ 3-1. Απ' την άλλη, ο Αρεσιάδα δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε στην Πάτρα από την Παναχαϊκή 25-23, 25-20, 18-25 και 25-18. Να πω γεωργία σε αυτό το σημείο, μιας και βρεθήκαμε στο γήπεδο, ότι η Λαμία μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο σετ. Κατάφερε να προηγηθεί και στο πρώτο τεχνικό time out με 7-8. Από εκεί και πέρα πήρε μπροστά ο Εθνικός με τα μεγάλα του όπλα, ο Μιγιαήλοβιτς και ο καινούριος, ο Ιγκόρ Γιουλένο Βραζιλιάνος και ο Κασαμπαλής ανέβασαν στροφές και επιθετικά πήραν πολλούς πόντους και έδωσαν το σετ στον Εθνικό, όπως είπα, με 25-21. Στο δεύτερο, Εθνικός μπήκε από την αρχή δυνατά και είχε σταθερά το προβάδισμα. Όσο προχωρούσε το σετ, ο Εθνικός αύξανε τη διαφορά και προηγούνταν 16-9 στο δεύτερο τεχνικό time out. Αυτή η διαφορά που έκτισε με τον Ιγκόρ Γιουλέν, επαναλαμβάνω, τον καινούριο διαγώνιο της ομάδας, και τον Μιγιαήλοβιτς, που δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, συνέχισαν να παίρνουν πόντους και πήραν πολύ εύκολα το δεύτερο σετ με 25-11. Στο τρίτο σετ, αν και ο Εθνικός ξεκίνησε καλά, είχε το προβάδισμα στο πρώτο τεχνικό time out με 8-6, στο δεύτερο τεχνικό time out με 16-14, όμως στην συνέχεια λίγο η κούραση και από το ταξίδι στη Σερβία, όπου ο Εθνικός, επαναλαμβάνω, είχε την πολύ μεγάλη νίκη με 2-3 επί της Σπάρτα Γκλικ, λίγο η κούραση, η Γεωργία, λίγο ότι θεώρησαν ότι θα ήταν εύκολη η νίκη, γιατί η Λαμία βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έδωσαν το σετ στην ομάδα της Λαμίας με 23-25. Από εκεί και πέρα, στο τέταρτο και τελευταίο, όπως αποδείχθηκε, σετ, με το ψυχολογικό αβαντάζ, αν και η Λαμία μπήκε λίγο πιο δυνατά και προσπάθησε να δυσκολέψει την ζωή του Εθνικού, προηγούνταν στον πρώτο τεχνικό time out, προηγούνταν και στα μέσα προς το τέλος του σετ, έφτασε να προηγείται μέχρι και με 15-19, όμως και πάλι ο νέος διαγώνιος, ο Ιγκόρ Γιουλέν, με πολύ κρίσιμους πόντους και άσους, έδωσε πόντους στην ομάδα, έδωσε πόντους βέβαια και ο Νίκολα Μιγιαήλοβιτς. Αυτοί πήραν το βάρος. Έκανε και μια αλλαγή ο Σάκης Μουστακίδης σε εκείνο το σημείο. Άλλαξε πασαδόρο, μπήκε ο Κώστας Βλαχόπουλος στην θέση του Σταύρου Κασαμπαλή. Και έτσι ο Εθνικός έφτασε σε μια πολύ σπουδαία νίκη. Αύριο, να πω απλά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο αθλητικό, θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Βλαδίμηρ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ που μόλις μας μετέδωσες και συνεχίζουμε στην αθλητική ενημέρωση. Στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας του πρώτου ομίλου, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης υποδέχεται τον Απόλλων Κρίας Βρύσης σε έναν αγώνα με μοναδικό στόχο τη νίκη, που θα δώσει ελπίδες στην ομάδα για παραμονή στην κατηγορία. Παράλληλα, ίδια μέρα και ώρα αγωνίζεται και ο Εύρου Σουφλίου στον Δημήτρης Μπακιρτζής απέναντι στον Εθνικό Γιονερίου. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πορεία του στο φετινό πρωτάθλημα περιμένει την Κυριακή 24 Ιανουαρίου τον Εθνικό στο Φώτης Κοσμάς στις 3 το μεσημέρι. Μπορεί να ακούγεται βαρύ χδουπό, αλλά η αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής μεταξύ Εθνικού Αλεξανδρούπολης και Απόλλωνα Κρίας Βρύσης στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας είναι ζωής ή θανάτου για την ομάδα του Σάβα Καρυπίδη. Ο Εθνικός, που έχει 18 βαθμούς, χρειάζεται οπωσδήποτε την νίκη απέναντι στο προσεχή αντίπαλό του, ο οποίος έχει 20, έτσι ώστε να τον προσπεράσει στη βαθμολογία. Ο Απόλλωνας πάντως είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη ομάδα και το απέδειξε και κόντρα στον Άρη την προηγούμενη Κυριακή, όπου κατάφερε να δυσκολέψει αρκετά τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος παρά την ήττα. Ο Σάβας Καρυπίδης έχει προετοιμάσει την ομάδα του και αγωνιστικά και ψυχολογικά για το παιχνίδι της Κυριακής, με την προετοιμασία του Εθνικού να κλείνει με την πρωινή προπόνηση του Σαββάτου, όπου ο τεχνικός της ομάδας ανακοίνωσε και την αποστολή. Το τρίποντο στην αναμέτρηση της Κυριακής είναι μονόδρομος για την ομάδα της Αλεξανδρούπολης και αυτό το έχουν αντιληφθεί όλοι στο στρατόπεδο του Εθνικού. Με την ενίσχυση του κόσμου, την οποία περιμένουν στον Εθνικό, ευελπιστούν να ξεκινήσει με την Κυριακή η αντιπίθεση της ομάδας για την παραμονή. Πολύ σημαντικό για εμάς. Θέλουμε οπωσδήποτε τους τρεις πόντους. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε το παιχνίδι. Και χρειαζόμαστε και τη στήριξη του κόσμου να έρθουν στο κήπεδο να μας βοηθήσουμε την προσπάθεια των παιδιών να σώσουμε την ομάδα με την κατηγορία. Αύριο παίζουμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Κρία Βρύση. Η ομάδα μας θέλει τους τρεις βαθμούς. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας να μας στηρίξει και ελπίζουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε στη νίκη. Αύριο έχουμε ένα πολύ δύσκολο και πολύ κρίσιμο μάτς στις 3 η ώρα το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο για να μας στηρίξει. Γίνεται μια καινούργια προσπάθεια και από το προπονητικό team και από την ομάδα. Πρέπει να πάρουμε αυτούς τους τρεις πόντους και τους χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε. Θα θέλουν τη στήριξη του κόσμου, γιατί αύριο είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, τελικός για μας και καθοριστικό για τη συνέχεια της κατηγορίας.
Στις 3 επίσης το μεσημέρι της Κυριακής αγωνίζεται και ο Εύρος Σουφλίου, που έχει ουσιαστικά χάσει το τρένο της παραμονής. Το γεγονός αυτό όμως, όπως έχει επισημάνει πολλές φορές ο Δημήτρης Χατνάκης, δεν σημαίνει πως η ομάδα του δεν θα παίξει για το τρίποντο στα εναπομείναντα παιχνίδια. Στο Δημήτρης Μπακιρτζής, με αντίπαλο τον Εθνικό Αγιονερίου, ο Εύρος θα αναζητήσει το πρώτο του τρίποντο μετά από πολύ καιρό, ώστε να κυνηγήσει τις όποιες απειροελάχιστες πιθανότητες του έχουν απομείνει. Αναλυτικά, η 20η αγωνιστική περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια: Εθνικός Αλεξανδρούπολης Απόλλων Κρύας Βρύσης, Εύρος Σουφλίου Εθνικός Αγιονερίου, Απόλλων Καλαμαριάς Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, Άρης Καβάλα, Δόξα Δράμας Λαγκαδάς, Κοζάνη Καμπανιακός, Νέστος Χρυσούπολης Θύελλα Φιλώτα, Εθνικός Σερών Εουρδαϊκός και Ρεπό έχει η ομάδα του Ηρακλή Αμπελοκήπων. Επιστροφή στην αγωνιστική δράση και για τις ομάδες της Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Εύρου στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλάμβανε 7 αναμετρήσεις για τους 3 ομίλους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: ΠΑΕΝ Ύψας ΑΣ Πέπλος 3-0, Άνευ Αγώνα. Θράκη Φερών Νίκη Απαλού 4-0. Ορφέα Σοφικού ΑΟ Τυχερού 6-1. ΑΟ Κορνοφοιάς Πυρσός Σιδήρους 3-0. Ασπίδα Βρυσούλας Δόξα Λινοχωρίου 1-0. Δόξα Δόξας, Δόξα Ορεστιάδας 3-3 και Ηρακλής Αγίνης Αόνεο Χωρίου 3-0. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Ευχαριστούμε για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Καλό σας βράδυ. Η αγορά ακινήτου έχει αλλάξει. Το ίδιο και ο τρόπος που ψάχνει ένας υποψήφιος αγοραστής. Αυτό που μένει σταθερό είναι οι ανάγκες του και η επιλογή του. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες ΕΦΗ Τριανταφυλλίδου Κουκουζίκα. Έχουμε τις επαφές, την ικανότητα και την τεχνογνωσία για να ανταπεξέλθουμε στη σημερινή αγορά ακινήτων. Μέσω του ενημερωμένου site μας efipavlamesitiko.gr το ακίνητό σας προβάλλεται με το πιο ρεαλιστικό, σύγχρονο αλλά και ταυτόχρονα ελκυστικό τρόπο. Κτηματομεσητικές υπηρεσίες ΕΦΗ Τριανταφυλλίδου Κουκουζίκα. Μόλις 25 λεπτά από την Κομοτηνή κάνεις την πιο συμφέρουσα διαδρομή. Krista Market. Χιλιάδες επώνυμα προϊόντα για τις καθημερινές σας ανάγκες σε τιμές απίστευτα χαμηλές και με πολλές αχτύπητες προσφορές. Krista Market. Έρχεστε αμέσως, πληρώνετε σε ευρώ, βγαίνετε πάντα κερδισμένοι και με έναν υπέροχο χώρο για να απολαύσετε τον καφέ ή το φαγητό σας. Krista Market. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και Αργίες. Krista Market. Στο Κύρκοβο Βουλγαρίας και στο Λιμένα Θάσου. Δίπλα σας με τα καλύτερα.
Ταλαιπωρείτε υπερβολικά τα μαλλιά σας με πιστολάκι, ηλεκτρικό ψαλίδι ή πρέσα? Σας παρουσιάζουμε το πανεύκολο σετ χτενίσματος Hair Styler που αποτελείται από 24 ειδικά σχεδιασμένα ρολά που σε 5 μόνο λεπτά χαρίζει φόρμα και όγκο στα μαλλιά σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Τοποθετήστε το ρολό στην ειδική λαβή, τυλίξτε μία τούφα από τα μαλλιά σας και αφαιρέστε. Με τον τρόπο αυτό, τυλίγετε τα σημεία που εσείς θέλετε να φορμάρετε. Το ρολό στέκεται μόνο του, χωρίς καρφάκια, χωρίς τσιμπιδάκια. Χρησιμοποιήστε το πιστολάκι μαλλιών για 10 δευτερόλεπτα μόνο στο κάθε ρολό και ξετυλίξτε. Αυτό ήταν όλο. Η ειδική σύνθεση του ρολού επιτρέπει στο ζεστό αέρα να διαπερνάει το τυλιγμένο μαλλί και να φορμάρει σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Το Hair Styler είναι ο προσωπικός μου κομμωτής. Τοποθετήστε το ρολό στην ειδική λαβή, τυλίξτε και αφαιρέστε. Για να κάνετε εύκολα και γρήγορα μοναδικές εμφανίσεις που θα κλέψουν τις εντυπώσεις. Το Hair Styler είναι η μόνη λύση. Πόσο εύκολα μπορείτε να τοποθετήσετε μόνοι σας τα ρολά σε ολόκληρο το κεφάλι σε λιγότερο από 3 λεπτά. Χρησιμοποιήστε το πιστολάκι μαλλιών μόνο για 1 λεπτό και ξετυλίξτε.